Παιδιά, σήμερα έχω ένα ειδικά project. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα όμως, γιατί έρχεται η μέρα του Halloween. Δεν έχω πολλά να κάνω. Έφτιαξα το πανέμορφο αυτό κτίριο, το πύργο του Halloween, Halloween Tower, κάστρο, κάστρο. Και κάνω τώρα αυτή την ξεχωριστή κολοκύθα. Το πήρα η κολοκύθα αυτή. Την πήρα στις νησίδες τέχνης από την καλλιτέχνη που ζει εκεί, που κάνει τα καλλιτεχνικά της εκεί, την κυρία Λίτσα, δεν θυμήθηκα το όνομα, και μου έδωσε όλα αυτά τα πανέμορφα. Α, ναι, ξέχασα να σας πω. Αυτό που έχω πάνω είναι ξεχωριστό, ξέρετε γιατί? Γιατί κάνει αυτό. Κουνάει τα φτερά η νυχταριδούλα. Πίσω εδώ. Μου έδωσε τα ξεχωριστά τα χρώματα και η κολοκύθα μοιάζει σαν να είναι αληθινή. Σαν να είναι έτοιμη να την κάνουμε κολοκυθόπιτα. Μόνο αυτά τα πράγματα είχα να κάνω για την κολοκύθα, δεν ήταν πολλά. Και σε συνέχεια θα κάνω το πάνω αυτό. Το κοτσάνι. Το κοτσάνι. Πράσινο, όπως σε έλθινες κολοκύθες. Αυτά ήθελα να σας πω. Και μετά? Έτσι. Κανονικά στο πορτοκαλί θα το αφήσεις. Δεν θα βάλεις άλλη τεκτυχή. Α, ναι, θα βάλω μερικά ματάκια. Ποιο ματάκια, ρε? Όχι, λάθος. Να θα βάψω πράσινο το αυτό. Το κλακο... Ξέχασα να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι δεν θα κάνουμε πολλά πράγματα με την κολοκύθα, γιατί η κολοκύθα είναι μοναδική. Είναι ξεχωριστή λόγω του χρώματός της. Και στο τέλος... Και του σχήματός της. Είναι πάρα πολύ υπέροχο αντικείμενο. Το ξέρω. Και του σχήματός. Ξέχασα να το πω. Και μετά στο τέλος θα κάνουμε μια πολύ ειδική τεχνική που μου το έμαθε η μητέρα μου. Εγώ δηλαδή. Όπως στην εικόνα με τα ζώα και το δέντρο, θα κάνουμε τη τεχνική με τα λάδια, ώστε το χρώμα να είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι σαν βρώμικη όταν θα βάλω τα λάδια, αλλά θα είναι απαραίτητο για την σταθεροποίηση και την ομορφιά του χρώματος. Βλέπετε το. Το δέντρο, το κάστρο το έκανα μερικά λεπτά. Μόνος και θα βάλουμε... Και τα βάλαμε στο... Θα βάλουμε φωτογραφίες. Θα βγάλουμε φωτογραφίες. Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε αργότερα.